Ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα σωματείο πρότυπο για το ηριακλιώτικο ποδόσφαιρο, καθώς επί προεδρία του Άιμνης του Αντώνη Παπαδάκη προχώρησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές δράσεις. Ωστόσο αυτό το έργο συνεχίζεται και φέτος. Η διοίκηση του Γιώργου Πολυχρονάκη σε συνεργασία με την Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστας δημιούργησε τις επαιτειακές εμφανίσεις του Σωματείου για να τιμήσουν τα 80 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του χωριού και τους 30 δαμαστιανούς πεσόντες. Οι φανέλες είναι ήδη έτοιμες, είναι στη διάθεση του κοινού για να τις πάρει και πολύ σύντομα θα έχουμε για το δικό μας e-shop το οποίο θα μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε να παραγγείλει και να έχει τη μια συλλεκτική φανέλα του Αθλητικού ομίλου δαμάστα του την επαιτειακή των 80 χρόνων. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και όχι μόνο τη Δαμάστας, ο οποίο ε, στηρίζει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από του τοπικού φορεί, ε, ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 300 φανέλε και συνεχίζουμε στην φανέλα με την οποία αγωνίζεται πλέον η ομάδα στο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΗ αποτυπώνεται στο μπροστινό μέρος το ηρώο του χωριού το οποίο έχει στηθεί στην είσοδο της Δαμάστας και αποτελεί μνημείο τιμή για του πεσόντε. Πάνω σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα των 30 Δαμαστιανών που εκτελέστηκαν από του Ναζί. Δίπλα από το ιερό τοποθετήθηκε η εκκλησία του χωριού, η ενορία του Αγίου Γεωργίου, λόγω του ότι ανέλαβε ένα μεγάλο μέρο των εξόδων για την υλοποίηση του εν project. Στα μανίκια τη εμφάνιση έχουν τοποθετηθεί ολογράφο, η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματο και ο Πολιτιστικό Σύλλογο τη Δαμάστα. Όσον αφορά το πίσω μέρο τη φανέλα, εκεί έχουν τοποθετηθεί και η Κρήτη αμέσως από κάτω στην επαιτειακή εμφάνιση τοποθετήθηκε ο αριθμός 80 όσα και τα χρόνια της φετινής επετείου από το ολοκαύτωμα του χωριού και αναγράφονται όλα τα ονόματα των 30 δαμαστιανών οι οποίοι εκτελέστηκαν όπως και η φράση 30 πεσόντες. Η συλλεκτική φανέλα έχει ήδη κυκλοφορήσει από τον σύλλογο σε 5 χρώματα μαύρο, χρυσό, μπλε, σκούρο μπλε και μπορντό και όσοι ενδιαφέρονται να την αποκτήσουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με την διοίκηση του σωματίου.